ξεκινάνε οι διακοπές μας στην Βουλγαρία. Αυτό, ας πούμε, είναι το ξενοδοχείο, παύλα, resort το οποίο μένουμε. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση το ότι έχει ένα κεντρικό λόμπι, περνάς από εκεί και μετά βρίσκεις το κόμπλεξ, το μικρό οίκημα μέσα στο μεγάλο. Πρώτη φορά έχω δει κάτι τέτοιο, δεν ήξερα καν τι να περιμένω το ταξίδι. Όλα. Χαίρετε, χαίρετε. Είναι το μικρό μας σπίτι αυτό για αυτές εδώ τις ημέρες. Ένα κλασικό έτσι μικρό room ή house tour. Μπορώ να πω είναι σαν να πιάνεις ένα μικρό Airbnb μέσα σε μια ξενοδοχειακή μονάδα. Αυτό εδώ που βλέπω. Έχουμε και high tech τηλεόραση για λιώσιμο Netflix. Θα λιώσουμε στο Netflix χάρη. Δεν θέλουμε να δούμε τηλεόραση. Και αυτό μας το ξεκαθαρίζει. Και αυτά εδώ είναι τα κρεβατάκια μας. Με άπλετο φυσικό φως. Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω αν προβλέπετε να δούμε χιόνι ή χιόνι να πέφτει. Ελπίζω να συναντήσουμε χιόνι σε φάση για σκι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται τόσο να έχει πρόθεση να χιονίσει. Απλά έχει κρύο. Έχει ψοφό. Λοιπόν, η πρώτη μέρα θα είναι μέρα χαλάρωσης. Δεν θα καταφέρουμε, διότι είναι τώρα κάπου στο μεσημέρι, να πάμε στα χιονοδρομικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κρατάμε για αύριο. Αλλά θα ετοιμαστούμε για να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια βόλτα στο Μπάνσκο. Δεν έχω ξανάρθει. Είναι ένα μέρος που έρχονται όλοι οι φοιτητές, όλοι οι Έλληνες. Τα 3/4 από εσάς που βλέπετε αυτό το vlog έρχεται έρθει. Εγώ δεν έχω ξανάρθει. Οπότε το θεωρήσαμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να μαζευτούμε με την οικογένεια και να πάμε και να δούμε αυτό το μέρος, μιας και κανένας μας. Ούτε εσύ. Έχω πάει. Ναι. Είμαι στα 3/4. Μιας και είσαι στα 3/4, ο αδερφός από τους 4, βασικά ο ένας, το ένα το υπόλοιπο. Θα πάμε βόλτα στο χωριό να φάμε. Θα μας ξεναγείς εδώ ο αδερφός μου στον Μπάνσκο. Δεν θυμάμαι τίποτα. Θα τα μάθουμε όλα από την αρχή. Εδώ ο Χάρης στο τιμόνι, εξοπλισμένος με ειδικό GPS πατέντα, μας πάει παντού. Μητέρα εδώ στο πόστο της με φωτογραφία. Δοκιμάζω το καινούργιο κινητό που με έφερε η Βασίλης. Honor 9H. Και αυτό που μου κάνει, δείξτε εδώ, είναι το ολοκέντριο κινητό της Honor. Αυτό που μου κάνει περισσότερη εντύπωση είναι η selfie, η οποία κάθε φορά που βγάζει φωτογραφία μπαινοβγαίνει. Και θα έλεγα πως λειτουργεί απροσδόκητα καλά, για να είμαι ειλικρινής. Δεν το περίμενα ότι θα λειτουργήσει τόσο καλά. Κι όμως έχει καταενθουσιαστεί, δηλαδή κάπως έτσι θα περάσουν οι διακοπές μας. Που φτάσαμε στο Μπάνσκο, η πρώτη μας προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με έναν ξένο κατά τη διάρκεια του πάρκινγκ δεν πήγε καλά. Μέχρι στιγμής συγκεκριμένως δεν ήξερε καθόλου αγγλικά και μάλλον παίζει να μας έχει κλέψει και ο συνάλλαγμα, διότι εδώ έχουν λέβα και εμείς έχουμε ευρώ. Πιστεύω ότι θα αλλάξει αυτή η άποψη, γιατί ξέρω ότι στο Μπάνσκο είναι πολύ συνηθισμένοι από τουρίστες και ειδικότερα από Έλληνες. Θα μάθουμε στη συνέχεια. Αυτό το μέρος στο Μπάνσκο μου θυμίζει ένα, ας πούμε, Las Vegas αυτή τη στιγμή, που είναι γεμάτο από φαγητά, αξεσουάρ του σκι, ποτό και καφέ. Πάρτε αυτή την ιδέα, αυτή την εικόνα που βλέπω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και αν μην έχεις κάνει σκι, σε τραβάει όλη σκι από εδώ, σκι από εκεί, σου μπαίνει στο μυαλό. Ήρθαμε στην ταβέρνα, μας λένε από πού είστε, λέμε Ελλάδα και έχει ελληνικό μενού στα ελληνικά. Αν και εμείς επιλέξαμε να έρθουμε σε ένα, από ό,τι φαίνεται, είναι παραδοσιακό βουλγάρικο εστιατόριο. Ούτε γύρω ούτε τίποτα. Έτσι σκέφτεται ο αδερφός μου. Ψάχνει τα φουλ παραδοσιακά. Φουλ. Συνέχισε να υπάρχει το θέμα του προβλήματος με την επικοινωνία. Κάτι παραγγείλαμε, μας έφεραν κάτι άλλο. Μετά τους λέγαμε δεν το παραγγείλαμε, δεν κάτσαν να το σχολιάσουν. Μας είπαν κρατήστε το. Πίσω στο ξενοδοχείο και ετοιμαζόμαστε να δοκιμάσουμε το πώς είναι να κάνεις σπα εδώ ή τέλος πάντων να πας στην πισίνα την οποία έχει. Είναι αργά και έχουμε στη διάθεσή μας μισή ώρα να χαλαρώσουμε πρωτού ξεκινήσει η προσπάθειά μας να πάμε για σκι. Θα το ανακαλύψουμε αύριο. Κλείνεις και πόρτα. Θερμοκρασία δωματίου λέει 84. Και απλά τώρα λιώνεις και ξεκουράσεις, μου τίθεται. Ο αδερφός μου στο βάθος το επολαμβάνει. Και εγώ είμαι εδώ και λέω τι κάνω με τη ζωή μου. Γιατί δεν μπορώ να αναπνεύσω και υδρώνω. Εγώ πάρα με τα κάρβουνα. Είναι λες και είναι κάποια δοκιμασία, ρε παιδί μου. Και μου βάλουμε το ζόρι. Θα κάτσει εδώ 10 λεπτά. Ή 5 τέλος πάντων. Νομίζω ότι πες να μην αντέξουμε πολύ. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να χαλαρώσω. Θα κάνουμε τεστ αν είναι αδιάβροχο το iPhone. Μια καινούργια μέρα στο Μπάνσκο ξεκινά. Είμαι πανέτοιμος για να οργώσω όλα τα βουνά, να τα θερήσω όλες τις χιονοπλαγιές. Όπως βλέπετε, έχω φτιάξει ειδικό gear με
κράνος, μάσκα και GoPro πάνω. Όλα αυτά είναι του αδερφού μου, αλλά παρόλα αυτά θα προετοιμαστώ κι εγώ και κάποια στιγμή θα πάρω. Καθώς εκτός από ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα για το χιόνι, βοηθάνε πάρα πολύ ώστε να πάρεις ωραία πλάνα. Α, ορίστε λίγο και το συνολικό outfit και ευελπιστώ. Όπα, μια γάτα. Και ευελπιστώ να καταφέρω να κατέβω τις πλαγιές ίσια και όχι πλάγια. Αλλά και πλάγια αν τις κατέβω, έχω προετοιμαστεί γι' αυτό. Το γατάκι. Εν μεταξύ, αναρωτιέμαι τι βλέπει τώρα αυτή. Ένα εξωγήινο με τεράστιο κεφάλι, ο οποίος απλά τυχαίνει να είναι ζεστός. Ομάδα χιονιάς, είμαστε έτοιμοι. 1920, έτοιμοι. Τη μητέρα δεν σε βλέπει πολύ. Για το lifter. Πω έτοιμο για το τρίτο μέλος ομάδα χιονιάς από τη Χαλκιδική. Έτοιμο. Πολύ φανταχτερό. Για να μην με χάνετε. Ο Χάρης εδώ θα είναι η σημαδούρα μου. Όπου βλέπω ροζ φανταχτερά χρώματα από πίσω τον ακολουθάω. Παιδιά, τσέκαρα λίγο αυτό. Τρομερό αμάξι από οικία. Είναι και εσωτερικό. Καλό. Διαστημική φούσκα. Μου θυμίζει αυτό στις ταινίες που είναι οι μολυσμένες οι περιοχές και ανοίγουν εδώ ένα διάδρομο και μπαίνουν μέσα και είναι ο μόνος τρόπος για να αναπνέουν. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ στο ίδιο στυλ, δεν θα πάρω μπουτόν, ούτως ώστε να κρατάω την GoPro στο χέρι. Μελλοντικά μπορώ να πάω κάποιες φορές για σκι χωρίς να τραβώ vlog, χωρίς τίποτα. Θα δοκιμάσω και τα μπουτόν για να μπω σιγά σιγά και σε αυτό το κλίμα. Αλλά μέχρι τώρα προτιμώ να πάρω πλανάρες από εδώ. And after that, you take me. So there's another station here. Yes. Τσεκάρουμε τις πίστες και αναζητάμε κυρίως τις μπλε, καθώς είμαστε για επίπεδο μπλε. Και θα δούμε με βάση τα χιόνια που θα συναντήσουμε, μήπως πάρουμε και κάποια άλλη κόκκινη διαδρομή. Θα δείξει. Πάμε να ξεκινήσουμε το μεγάλο ταξίδι. Πάμε να ανέβουμε τώρα από τα lift πάνω στο βουνό. Εδώ έχει αυτόν τον κόσμο που περιμένει για να πάρει εισιτήριο και από εκείνο ο κόσμος που περιμένει για να ανέβει στα lift. Δηλαδή γίνεται χαμός. Φτάσαμε στην κορυφή από το δεύτερο lift επί του ουσίας, το πρώτο lift το οποίο έχει χιόνια. Παρατηρώ, ρίχνουν το τεχνητό χιόνι αβέρτα. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε την προθέρμανση. Θα αφήσω αυτήν την κάμερα εδώ προφανώς γιατί δεν γίνεται. Και θα συνεχίσουμε τις καταφάσεις και τις ανεβάσεις παρέα με τις αγαπημένες μας GoPro. Καταβάσεις μας. Βέβαια έχω ένα πρόβλημα ότι από το πολύ το κρύο σταματάει να λειτουργεί η GoPro, κάτι το οποίο δεν είχα προβλέψει. Και τέλος πάντων, πάμε τώρα μιας και έχει ξεκινήσει να χιονίζει όπως βλέπετε, να ανέβουμε στο πιο ψηλό σημείο, έτσι από τα πιο ψηλά σημεία αυτής εδώ της διαδρομής, στα 2,2 χιλιόμετρα. Και να οργώσουμε τις πίστες παρέα με τον αδερφό μου. Ανεβαίνουμε ψηλά. Παρανεβαίνουμε. Ψηλά. Μπορείς να δείξεις εκεί που ανεβαίνουμε. Δεν φαίνεται καν. Πάμε να ανέβουμε πιο ψηλά. Είμαστε τώρα στα 2,2 χιλιόμετρα και πάμε να ανέβουμε στα 2,5. Άλλα 300 μέτρα για κορυφή. Έλα έτσι εδώ ένα διαστημικό πλάνο. Τα 2,3 πόδια. Με ορατότητα 20%. Έφτασε η ώρα. Δεν ξέρω που πάμε. Δεν ξέρεις. Από εδώ. Νομίζω αυτές οι αστριανές. Για να πάνε όλοι. Επίσης βγάζουμε γρήγορα το συμπέρασμα ότι η GoPro 7 είναι πολύ καλύτερη για τα χιόνια από την 6. Η 6 δεν αντέχει καθόλου και παγώνει. Οπότε όσοι θέλετε χιόνια οπότε σίγουρα με την 7. Πού πάμε ρε. Ένα τεράστιο λευκό. Απέραντο. Επίσης να μην είναι καμιά κόκκινη. Έφαγα μια πάρα πολύ καλή τούμπα. Χτύπησα. Ναι, χτύπησα γονατιά τον εαυτό μου. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είμαι. Πάντως στην αίμα. Έχει χρηστεί το σαγόνι μου. Είμαι επιζών. Δεν ξέρω πως είναι το σαγόνι μου. Κατάφερα να κατέβω. Λοιπόν, τα καταφέραμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια. Ήταν όντως τρελά. Νομίζω τα γένια μου είναι άσπρα. Είσαι επίσης χιονανθρώπου. Λέμε πλέον για κατάσταση χιονανθρώπου. Και τώρα πρέπει να φύγουμε. Φύγουμε, έχει όλη αυτή εδώ την ουρά. Λοιπόν, και τώρα το μαρτύριο μας συνεχίζεται μετά από μία ώρα στην ουρά. Να βρούμε τους γονείς και να πάμε κάπου να φάμε. Γενικά λειτουργώ σε εξοικονόμηση ενέργειας. Πονάω πολύ εδώ στο σαγόνι μου.
και στη γλώσσα μου και μάλλον συνέχεια του vlog δεν μπορώ καν να μιλήσω, αλλά μέχρι στιγμής περπατάω. 6 ώρες μετά το συμβάν ήθελα να τραβήξω λίγο και να μοιραστώ μαζί σας το που βρίσκομαι στο κομμάτι του ατυχήματός μου. Όπως μπορείτε ή όχι να παρατηρήσετε πως είναι εδώ πρισμένο το σαγόνι μου και εδώ φαίνεται η πληγή και τη γλώσσα μου καλύτερα δεν θέλετε να τη δείτε. Σίγουρα αυτή η βουτιά μου άλλαξε την όλη τροπή των διακοπών μας, καθώς δεν με βλέπω αύριο να έχω την δύναμη και το σθένος να ξανανεύω στο βουνό, καθώς πολύ απλά πονάω φορώντας πάρα πολλά ρούχα. Ας υπολογίσουμε και το κομμάτι της ταλαιπωρίας, η οποία ήταν απίστευτη. Τουλάχιστον για πάνω ντεντ, να κάθομαι μία ώρα περιμένοντας να πάρω το τελεφερίκι να κατέβω, μέσα στο κρύο και μετά από τραυματισμό. Και εκτός από αυτό δεν μπορώ να τραβήξω και τα κατάλληλα πλάνα τα που είχα αρχικά σχεδιάσει, καθώς η GoPro δεν αντέχουν το κρύο. Υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσα να είχα σε βίντεο και την τούμπα μου, αλλά η GoPro δεν συνεργάζονται. Οπότε θα πέσω τώρα για ύπνο, θα ξεραθώ, θα ξεκουραστώ και πάμε να δούμε τι θα έχει η αυριανή ημέρα. Ίσως έχουμε την ευκαιρία να δούμε κάτι διαφορετικό από τον Μπάνσκο ή απλά θα συνεχίσουμε την ξεκούραση. Αυτά, τα λέμε αύριο. Καλημέρα από το χιονισμένο Μπάνσκο. Τώρα, ο απολογισμός της χθεσινής ημέρας λέει ότι θεωρώ πως είμαι καλύτερα από χθες, δηλαδή το πρίξιμο λίγο έτσι έχει παραμείνει και η γλώσσα μου πονάει. Παρ' όλα αυτά, αυτό που συνεχίζει να πονάει είναι το σώμα μου από τις βούτες που έχω φάει, με αποτέλεσμα να βγάζουμε τελείως από το πρόγραμμα το σκι και να συνεχίσουμε σε μια βόλτα στο Μπάνσκο και συγκεκριμένα, μάλλον πάμε να τη βγάλουμε με σπα. Σπα, βουτιές, βόλτες και χαλάρωση για να πλαισιώσουν και να κλείσουν έτσι ένα όμορφο, θα έλεγα, ταξίδι. Βασικά, όμορφο μεν, επεισοδιακό δε. Κλασικά μένετε συντονισμένοι για τη συνέχεια, για επόμενα vlog και κάντε follow στο Instagram, γιατί αποφάσισα να βάζω κάποια μικρά σαν insta vlogs, έτσι τα ονόμασα, όπου είναι μικρά vlogs στο IGTV. Το δοκιμάζω και αυτό, έχει ωραία αποτελέσματα, μου αρέσει, οπότε δεν θέλετε να το χάσετε. Πάγωσε και το αυτοκίνητο, με το ζόρι μπαίνει μπρος. Αναρωτιέμαι τι θα γινόταν αν έπαιρνα το Mazda RX8 για τέτοιες διακοπές. Πήγαινα πατινά συνέχεια. Αρκετή ώρα αργότερα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, μετά από συνέλευση εδώ το group, αποφασίστηκε να ψάξουμε ίσως ένα από τα καλύτερα σπα εδώ της περιοχής και καταλήξαμε στο ξενοδοχείο, στο Grand Hotel Kempinski. Παρόλο που δεν μένουμε στο ξενοδοχείο, έχεις την ευκαιρία να πληρώσεις ούτως ώστε να επισκεφτείς τα σπα και τις πισίνες και έτσι θα πάμε να δούμε πώς θα πάει αυτό, πώς είναι δηλαδή αυτές οι παροχές σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Πολύ πιο deluxe από ό,τι νόμιζα. Πάμε λίγο στο χαμάμ βασικά να πάρουμε θερμοκρασία. Λοιπόν, δείτε, έχει μια σάουνα για 38 βαθμούς. Δείτε ο χώρος χαλάρωσης πως είναι. Διαστημικό τελείως. Και έχει την σάουνα την οποία σταματάς και είναι με τους 90 βαθμούς. Μας είπαν να ξεκινήσουμε από τη λιγότερο ζεστή προς την τελευταία. Έχει στο δωμάτιο του χιονιού. Πλάκα κάνεις. Τα ζυσώνει. Όχι. Εντάξει παιδιά, έχω πάθει πλάκα. Πάμε τώρα για λιώσιμο. Λοιπόν, έχουμε βγει από τη σάουνα και πρέπει να σας δείξω αν είναι ένα κομμάτι να σας δείξω. Θα σας δείξω το κομμάτι που μπαίνω στο δωμάτιο με τον πάγο. Λοιπόν, έχει 13 βαθμούς και πάγο. Δείτε πως είναι εδώ μέσα. Δείτε. Και να πεις για ποιο λόγο κάποιος να μπει εδώ μέσα. Γιατί μετά πας καπάκι, ζεστή θα έλεγα, σάουνα, 3. Δείτε, είναι αληθινός πάγος, πέφτει. Έξω. Και τώρα φρεσκαδούρα, μόλις έχει τη σφίξει το δέρμα, αράζεις εδώ και δεν καίγεσαι καθόλου. Θα βρεις την καρέκλα. Ζεστή είναι, πείτε. Καυτή δεν είναι, αλλά όταν έξω έχει μείον 4, είναι ό,τι πρέπει. Εντάξει, ποτέ δεν περιμένω ότι αυτό το συνέστημα θα ήταν τόσο ωραίο. Να είσαι σε ζεστή πισίνα και ξανά έχει παγωνιά. Τώρα ήταν κάπως περίεργο, αλλά είναι ότι πρέπει κιόλας και για την ξεκούραση και την αποθεραπεία. Μόλις βγήκαμε το καυτό και πήγαμε εδώ. Ποιο ζεστό είναι αυτό?
Χάρη, πώς τα βλέπεις, κρύο έχει και εδώ, ε. Λοιπόν, τώρα χωρίς υπερβολές, με όλα αυτά που κάναμε, έχει απορροφήσει το πρίξιμο. Έχει φύγει, δες εδώ. Καινούριος έγινε. Άλλος άνθρωπος. τώρα μάλιστα. Τώρα το ζούμε κανονικά. Και κάπως έτσι επιστρέφουμε πίσω στην πραγματικότητα. Χωρίς ζεστή πισίνα, αλλά με κρύα ατμόσφαιρα. Και επίσης είναι αυτό το σημείο στο οποίο θα τελειώσουμε αυτό το vlog. Καθώς αύριο επιστρέφουμε πίσω στην Ελλάδα και επί τ' ουσίας δεν έχει κάτι περισσότερο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το vlog, ελπίζω να διασκεδάσετε. Ελπίζω να μην στεναχωρηθήκατε πάρα πολύ για το ατύχημα που έπαθα. Προσπαθώ ούτε εγώ να μην το σκέφτομαι, αλλά όλα καλά πλέον. Να περνάτε υπέροχα, ευτυχισμένο 2020. Καλή χρονιά και δημιουργική. Κάντε εγγραφή για να μην χάνετε κανένα επόμενο vlog από αυτά που θα έρθουν και πιστέψτε με, θα έρθουν κι άλλα. Και περισσότερα vlog και εμείς τα λέμε στο επόμενο vlog.